Εκ μέρους της Γραμματείας της ΕΔΙΕ, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στη σημερινή σύσκεψη. Ευχαριστούμε τα εργατικά συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας, την ΟΓΕ, την ΚΕΘΑ, την ΕΔΑ, τις οργανώσεις συνταξιούχων, αντιστασιακών, τους συμμετέχοντες από το χώρο των εκπαιδευτικών, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, τους αγωνιστές των Επιτροπών Ειρήνης Αττικής. Η σύσκεψή μας πραγματοποιείται σε μια συγκυρία πολύ σημαντική για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Η κυβερνητική αναλλαγή μετά τις εκλογές δεν αλλάζει το χαρακτήρα της ασκούμενης πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία, βαδίζοντας τα χνάρια του ΣΥΡΙΖΑ, κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Η πολιτική τους γεννά τη λαϊκή απογοήτευση. Αυτοί φοβούνται. Από αυτή τη σκοπιά καταγγέλνουμε το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, που επιδιώκει να θέσει εμπόδια στην οργάνωση των εργαζομένων και τη δυνατότητά τους να δρουν. Καταγγέλνουμε τις αντιδραστικές αλλαγές που επιδιώκονται στο συνδικαλιστικό νόμο. Γι' αυτό δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε μαζικά, μαχητικά, στα συλλαλητήρια που οργανώνει το ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα και εδώ στην Αττική αύριο, στα Προπύλαια. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την επιτυχία της απεργίας στις 24 του Σεπτέμβρη. Σήμερα, φίλες και φίλοι, στόχος μας είναι να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε σχέδιο δράσης που θα συμβάλλει σε ένα πλατή άνοιγμα και ουσιαστική ενημέρωση σε μαζική κινητοποίηση λαϊκών δυνάμεων και νεολαίας, ώστε να αναπτυχθεί πάλι ενάντια στην ανανέωση, ενίσχυση, επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις και τα πυρηνικά. Της Συμφωνίας για την αμοιβαία αμυντική συνεργασία, όπως έχει καταγραφεί, που προωθείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ, που ήδη έχει ξεκινήσει και θα επιταχυνθεί τις επόμενες μέρες. Έχουμε τις δυνάμεις και μπορούμε να συνδυάσουμε τον αγώνα κατά της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους με τον αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κατά της επίθεσης για την κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος και το χειροπόδαρο δέσιμο των συνδικάτων, την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια, να διεκδικήσουμε τα εργατικά λαϊκά αιτήματα με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες. Σε ποιες συνθήκες επιχειρείται η ανανέωση, η επέκταση και η ενίσχυση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις και τα πυρηνικά? Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την επιθετικότητα του Αμερικανοατοϊκού Ιμπεριαλισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την όξυνση των ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα, με τη συμμετοχή δεκάδων κρατών, με αιχμή τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και δρόμων, τον έλεγχο των αγορών. Στην κλιμάκωση των ανταγωνισμών επιδρά επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας σε σειρά μεγάλων και άλλων καπιταλιστικών κρατών, που έχει προκαλέσει ανησυχία στα επιτελεία του συστήματος για νέα συγχρονισμένη διεθνή καπιταλιστική κρίση. Στον ανταγωνισμό επιδρά επίσης η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη πυρηνικών δυνάμεων μέσω Βεληνικούς, το κυνήγι των εξοπλισμών, η διάταξη των ατοικών στρατιωτικών δυνάμεων και οι αποφάσεις για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα που αποφασίστηκε ήδη από το 2016 στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Στο περιβάλλον αυτό συνεχίζεται ο πόλεμος στη Συρία και τη Λιβύη, πληθαίνουν οι θερμές εστίες. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τον Περσικό Κόλπο και τα Βαλκάνια είναι πολύ ανησυχητική. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των αστικών τάξεων, κλιμακώνει την επιθετικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με αμφισβήτηση των συνόρων, παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου, καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, όπως δείχνουν και οι γεωτρήσεις των τουρκικών πλωτών γεωτρύπανων στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Την ίδια ώρα, οξύνεται το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα, δυναμώνει η καταστολή κατά των θυμάτων των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, διατηρείται η άθλια κατάσταση στα hot spot, στα νησιά και στα λεγόμενα κέντρα φιλοξενίας στην υπηρετική χώρα και η κυβέρνηση βεβαίως δεν παίρνει μέτρα για ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας, αρνείται την πρόθεση των προσφύγων στις χώρες τελικού προορισμού τους και επιμένει στην εφαρμογή της απαράδεκτης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η κυβέρνηση γίνεται σημειοφόρος των επιδιώξεων των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας έχει μετατροπεί σε πολεμικό ορμητήριο ενάντια στους άλλους λαούς, γίνεται μαγνήτης επιθέσεων σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης. Συμμετέχει ενεργά σε 12 στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό, παίρνει μέρος στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, τη γνωστή ΠΕΣΚΟ,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κύτταρο του Ευρωστρατού. Παράλληλα, αναβαθμίζονται οι σχέσεις με το Ισραήλ, που διατηρεί την κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη, φτάνει μέχρι το σημείο να προωθεί την προσάρτηση της κοιλάδος στο Ιορδάνη, που είναι το 30% της Δυτικής Όχθης, δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Μπορούμε να πούμε ότι τα αμερικανοατοϊκά σχέδια στην περιοχή, ο ανταγωνισμός με τη Ρωσία και την Κίνα στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τον Περσικό κόλπο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, η απόκτηση ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία και η διατάραξη των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας δυναμώνουν τα υπεριαλιστικά παζάρια και έχουν θέσει στην ημερήσια διάταξη την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των αποκαλούμενων από τις ΗΠΑ κρατών ανάσχεσης, πιστών συμμάχων, όπως παραδείγματος χάρη το Ισραήλ, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Και αυτή η εξέλιξη αποτυπώνεται και στη συμφωνία, τη λεγόμενη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η συμφωνία αυτή με τη ΣΥΠΑ, που αρχικά υπογράφηκε τον Ιούλιο του 1990 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ανανεώνεται κάθε χρόνο από όλες τις μετέπειτα κυβερνήσεις, δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στους Αμερικανούς για τη βάση της Σούδας, που θεωρείται αμερικανική, και με την ανανέωσή της σχεδιάζεται να γίνει πολυετής και να επεκταθεί, συμπεριλαμβάνοντας μαζί με τη Σούδα τις βάσεις στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο, στην Αλεξανδρούπολη, στο Άκτιο, τη βάση αποθήκευσης πυρηνικών στον Άραξο. Στην προετοιμασία της νέας συμφωνίας έχει καθοριστική συμβολή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που με την επίσκεψη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον και τη συνάντηση με τον Τραμπ τον Οκτώβριο του 2017, όσο και με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Κατρούγκαλου το Δεκέμβριο του 2018, κατά την οποία άνοιξε ο αποκαλούμενος στρατηγικός διάλογος, που συνεχίζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για το λόγο αυτό, όπως γράφεται στον τύπο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Πομπέο θα επισκεφτεί την Αθήνα τις επόμενες μέρες. Η συμφωνία αυτή θα τροφοδοτήσει προσαρμογές σε όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής. Θα συμπαρασύρει τις ένοπλες δυνάμεις σε μεγαλύτερη πρόσδεση στις αμερικανονατοϊκές αποστολές. Και αυτό φαίνεται ήδη από την καταρχήν συμφωνία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την αποστολή πολεμικού πλοίου ή αεροσκάφου στην πολυεθνική δύναμη που συγκροτούν οι ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο κατά του Ιράν και τη συμμόρφωση με τις αμερικανικές συστάσεις στη διαχείριση του προβλήματος με το ιρανικό δεξαμενόπλιο. Ο κορμός της συμφωνίας είναι η βάση της Σούδας, η οποία έχει εκπληρώσει πολύ σημαντικό επιχειρησιακό ρόλο στους υπεριαλιστικούς πολέμους κατά της Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Λιβύης, της Συρίας. Η αεροπορική βάση της Σούδας αποτελεί τον πυρήνα της αμερικανικής παρουσίας και διέπεται από ειδικό καθεστώς, που έχει ενισχυθεί μέσω τεχνικών συμφωνιών και απορρίτων μνημονίων συνεργασίας. Στηρίζει τον εφοδιασμό και τις λειτουργίες των πτήσεων των αμερικανικών αεροσκαφών σε σύνδεση με τα αεροπλανοφόρα και το στόλο που κινείται στη Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την προβλήτα στο Μαράθι και τις συνολικές εγκαταστάσεις στον κόλπο της Σούδας, το κρυπίδωμα K-14, που έχει την ικανότητα υποδοχής αμερικανικών αεροπλανοφόρων, διαθέτει αποθήκη πυρομαχικών του ΝΑΤΟ και αγωγό καυσίμων, που τροφοδοτεί την αμερικανική, την αεροπορική βάση της Σούδας, επισκευαστικές μονάδες και άλλα. Η βάση της Σούδας διαθέτει υψηλού επίπεδου σύστημα τηλεπικοινωνιών και δίκτυα παρακολούθησης των κινήσεων του ρωσικού στόλου και γενικότερα τη στρατιωτική κίνηση στην περιοχή. Διαθέτει το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής και στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί το πεδίο βολής για δοκιμές και εκπαίδευση σε πυράβλους στο οποίο έχουν πρόσβαση οι νατοϊκές δυνάμεις. Στην αεροπορική βάση της Λάρισας σταθμεύουν τα ντρόνς μεγάλης εμβέλειας. Η βάση αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκιο Μαγνησίας χρησιμοποιείται για τη στάθμευση και εκπαίδευση ελικοπτέρων. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επιδιώκεται να αξιοποιηθεί για την προσέγγιση αμερικανικών πλοίων και να δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές για τη μεταφορά νατοϊκών στρατευμάτων προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη στο πλαίσιο της περικύκλωσης της Ρωσίας. Ενώ έχει διακινηθεί η πληροφορία για τη δημιουργία μεγάλης εμβέλειας συστήματος παρακολούθησης της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και άλλα. Οι ίδιες αυτές οι πολύ σοβαρές εξελίξεις επιβάλλουν να διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις και να απευθυνθούμε πολύμορφα μαζικά στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους νέους και τις νέες και να αναδείξουμε αποφασιστικά ότι η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ είναι πολύ επικίνδυνη για το λαό και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Η ανανέωσή της ενισχύει το καθεστώς της εμπλοκής της Ελλάδας
στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Γι' αυτό και αποκτά ιδιαίτερη σημασία η δημιουργία ισχυρού μαζικού κινήματος και η ανάπτυξη αγώνων για να διεκδικήσουμε όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά, να μην ανανεωθεί, να καταγγελθεί η Αλληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, να κλείσει η βάση της Ούδας και οι άλλες αμερικανοατοικές στρατιωτικές βάσεις, καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στις υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στρατηγικός διάλογος, εκτός από τις βάσεις, περιλαμβάνει το εμπόριο, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και άλλα, και πρέπει να έχουμε κατά νου πως ο Αμερικανός πρέσβης Πάιατ, που περνοδιαβαίνει σε όλη τη χώρα, οι μηχανισμοί της πρεσβείας, η σημερινή κυβέρνηση, όπως έκανε και η προηγούμενη, συνολικά τον μπλοκ των ευρωατλαντικών δυνάμεων, δουλεύουν συστηματικά για να αμβληθούν τα αντιαμερικανικά αισθήματα του λαού και της νεολαίας. Στην κατεύθυνση αυτή δυναμώνει η προπαγανδιστική εκστρατεία με ημερίδες, ακόμη και τηλεοπτικά σποτ που προβάλλουν τα ωφέλη και τις ευκαιρίες από τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας. Η παρέμβαση στο κομμάτι της έρευνας στα πανεπιστήμια για λογαριασμό του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και άλλα, στοχεύοντας στις λαϊκές συνειδήσεις και έχουμε υποχρέωση να αντιταχθούμε αποφασιστικά σε αυτές τις προκλήσεις. Η υπογραφή της συμφωνίας θα συνοδευτεί από μπαράζ εκβιαστικών διλημάτων και ένταση της κυβερνητικής προπαγάνδας. Θα προβληθούν τα πυραναγκαιότητας, ενίσχυση των σχέσεων της χώρας με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, ως αντιστάθμισμα της επιθετικότητας της Τουρκίας και την αποφυγή πολέμου. Στην πράξη, έχει αποδειχτεί πως η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υψηλού επίπεδου σχέσεις με τη ΣΥΠΑ δεν αποτελούν παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας. Η αλήθεια είναι πως βάζουν το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Υπάρχει πλούσια ιστορική πείρα που αποδεικνύει το βρώμικο ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού. Πρώτον, η Ελλάδα εντάχθηκε ταυτόχρονα με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ το 1952. Σε όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης όχι μόνο δεν ανακόπηκε, αλλά αντίθετα κλιμακώθηκε κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, αλλά το αντιλαμβάνεται σε νέο επιχειρησιακό χώρο. Δεύτερον, η εγκατάσταση από άκρη-άκρη στη χώρα μας ευρωατλαντικών βάσεων, στρατηγιών και υποδομών έχει αποδειχθεί ότι δεν υπηρετεί την ασφάλεια της χώρας μας, αλλά τις υπεριαλιστικές στοχεύσεις και σχεδιασμούς στην περιοχή, βάζοντας το λαό μας στο μάτι του κυκλώνα σε περίπτωση σύγκρουσης. Δεν είναι τυχαίο που ο Πούτιν προειδοποίησε ότι οι ρωσικοί πύραυλοι θα στραφούν κατά χωρών που φιλοξενούν αμερικανοατοικές βάσεις. Τρίτον, η ΗΠΑ-ΝΑΤΟ έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι φέρουν τεράστιες ευθύνες για τη στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, για το πραξικόπημα στην Κύπρο το 1974, για την τουρκική εισβολή, για τη διόνυση της κατοχής στο νησί, αλλά και για τα νέα διχοτομικά σχέδια που προωθούν στο όνομα της δίθεν επίλυσης του Κυπριακού με οδυνηρές συνέπειες για τον Κυπριακό λαό. Το διχοτομικό σχέδιο ΑΝΑΝ που απέρριψε ο Κυπριακός λαός το 2004 προωθήθηκε με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτο, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αποτελούν μηχανισμούς καταστολής και επιβολής των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων με στρατιωτικές επεμβάσεις όπως την Κούβα και την Ινδοκίνα, συνεχίζονται μέχρι σήμερα με δεκάδες πολεμικές εστίες, Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία, χώρες της Αφρικής, Ουκρανία και άλλα. Πέμπτον, την ώρα που στη χώρα μας η αντιλαϊκή πολιτική καταδικάζει το λαό μας στην ανεργία και τη φτώχεια, χρυσοπληρώνουμε τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και η Ελλάδα έρχεται στη δεύτερη θέση των στρατιωτικών δαπανών μετά τη ΣΥΠΑ, ξοδεύοντας το 2,4 το ΑΕΠ, δηλαδή 4,36 δις ευρώ το χρόνο. Έκτο, στην πράξη καταρρύπτονται τα προσχήματα όλων των κυβερνήσεων σχετικά με ανταλλάγματα και αντισταθμιστικά ωφέλη από την ύπαρξη των ευρωατλαντικών βάσεων και στρατηγίων. Η αγορά οπλικών συστημάτων και η παραχώρηση εξοπλισμού από τα αμερικάνικα πλεονάσματα, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν παροκειμένος, δεν οδήγησαν παραδείγματος χάρη σε εξοπλιστική ισορροπία με την Τουρκία. Αντίθετα, αυτό λειτουργήσε ως στοιχείο του φαύλου κύκλου του κυνηγητού των εξοπλισμών που έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο λαός μας. Έβδομο, οι τοπικές κοινωνίες όχι μόνο δεν ενισχύθηκαν όπως ισχυρίζονται απολογητές του αμερικανοατοικού υπεριαλισμού, δήμαρχοι, περιφερειάρχες και άλλοι, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι εγκατεστημένες στρατιωτικές βάσεις, αλλά μπήκαν ακόμα βαθύτερα στη δίνη περισσότερων απειλών. Αγαπητοί συναγωνιστές, αγαπητοί φίλοι, το εργατικό λαϊκό κίνημα, επομένως, είναι ανάγκη να τεθεί σε συναγερμό,
να κινητοποιηθεί ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, που γεννά νέους τεράστιους κινδύνους για το λαό μας, αλλά και για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Να φτάσει παντού ενημέρωση για το περιεχόμενο της Συμφωνίας. Στη σημερινή μας σύσκεψη, προτείνουμε να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο πρωτοβουλειών για το επόμενο διάστημα που θα κλιμακώνεται εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Πομπέο στην Αθήνα. Πρώτον, προχωράμε σε καμπάνια συλλογής υπογραφών ενάντια στην Συμφωνία. Να φτάσει το κείμενο των υπογραφών σε χώρους δουλειάς, σε σχολεία, σε αμφιθέατρα, λαϊκές γειτονίες, με κινητοποίηση των φορέων του λαϊκού κινήματος. Η συλλογή υπογραφών θα γίνεται τόσο χειρόγραφα όσο και ηλεκτρονικά, με ευθύνη κάθε φορέα, αλλά και μεμονωμένων ατόμων που στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Ήδη από σήμερα το βράδυ, μετά τη σύσκεψή μας, ανοίγει πλατφόρμα από το site της ΕΔΙΕ που μπορεί κάποιος να υπογράφει με ηλεκτρονικό τρόπο. Δεύτερον, οργανώνουμε μεγάλη κινητοποίηση, το προτείνουμε, ενάντια στη Συμφωνία, στο Πάρκο Ελευθερίας την Τετάρτη, 2 το Οκτώβρη στις 7 η ώρα και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Να προχωρήσουμε να βγάλουμε ανακοίνωση, αφίσα και πλατιά, να προχωρήσουμε σε πλατιά διαφώτιση και προπαγάνδα. Τρίτο, προχωράμε σε συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα στη Συμφωνία από συνδικάτα και μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος. Από αυτό το βήμα θα κάνουμε μια πρόταση. Μας έχουν υποδείξει και τους αγωνιστές, οι φίλοι και οι συναγωνιστές. Αυτά θα τα πούμε στο τέλος. Η πρόταση της Επιτροπής Αγώνα είναι να συμμετάσχουν από το χώρο των σωματείων η Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού, από το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του Συνδικάτου Οικοδόμων, από το Κλαδικό της Ενέργειας, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, Οικαστικό Επιμελητήριο, ΑΣΓΜΕ, δύο φοιτητικοί σύλλογοι, ο Φοιτητικός Σύλλογος του Φυσικού και των Αρχιτεκτώνων, ΟΓΕ, από το χώρο των εκπαιδευτικών, από την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας, από τους συνταξιούχους και θα είναι και από την ΕΔΙΕ. Μπορεί να είναι δύο άτομα, ο Μπούκορης και ο Αναγνώστου. Και αν συμφωνείτε, να παίζω εγώ το ρόλο του συντονισμού. Βέβαια, αυτή η πρόταση που ακούσατε, θεωρούμε ότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του κινήματος που έχει να κάνει με χιλιάδες κόσμο, αλλά έχει σημασία η συμβολή από κάθε σωματείο, μαζικό φορέα, καλλιτέχνη κλπ. Τι θέλουμε, θα αξιοποιηθεί, την επιζητούμε, γιατί επιζητούμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή και κινητοποίηση. Με ευθύνη τώρα αυτής της Επιτροπής και πάνω στο πλαίσιο που προτείνεται και έχει αποτυπωθεί στην πρόσκληση που πήρατε, στη σημερινή εισήγηση που μόλις αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε, αλλά και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα καταλήξουμε σε ορισμένα ζητήματα, τα οποία στην πορεία θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν αγωνιστικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.